Ανοίξτε το μικρόφωνο σας. Καλησπέρα σας και καλή χρονιά σε όλους. Ανεξαιρέτως. Δημοτικούς συμβούλους, δημάρχους, προέδρους και σε όλους τους δημότες φυσικά. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ εκτενώς πριν βγει το πόρισμα από την εισαγγελέα. Κατέθεσα όσον αφορά το θέμα που είπανε προηγουμένως δημοτική σύμβουλη στην ασφάλεια, θα πάει στην εισαγγελέα, θα βγει το πόρισμα και μετά θα επανέλθω. Θέλω να υπάρχει το πόρισμα και μετά να επανέλθω. Εκείνο όμως που με λυπεί είναι η διχαστική ουσιαστικά θέση του Δημάρχου στο κατάπτεστο αυτό κείμενο το οποίο έδωσε στο έθνος ο ίδιος. Σας το έχω αποστείλει, κύριε, ηλεκτρονικά στα mail σας τώρα. Όσον αφορά τη δημοσιογράφο του Μακεδονία, και αυτό σας το έστειλα το κείμενο, το οποίο έχει φωτογραφίες, πέρα το ότι ψεύδεται ότι ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση και μετά από την κατακραυγή βγήκα από την αίθουσα στην οποία δεν μπήκα ποτέ και δεν θα πω ποτέ, όσο υπάρχει ο κορονοϊός, για να προστατεύσω καταρχήν εμένα, εκείνο το οποίο βλέπω και πρέπει να δείτε κι εσείς, είναι το ότι επισφραγίζει το γεγονός στη φωτογραφία την οποία επισυνάπτει, πώς ψηφίζανε σε αυτές τις εκλογές μέσα οι δημοτικοί σύμβουλοι. Ανά δύο, υπό την εποπτεία τρίτου. Ποιος ήταν ο φόβος για τις εκλογές αυτές? Αυτή ήταν η απορία μου όταν είδα το κείμενο με τις φωτογραφίες. Όσον αφορά τη δημοσιογράφο, εκείνο που θέλω μόνο να σας πω είναι το ότι τη Δευτέρα με πήρε τηλέφωνο για να με ενημερώσει ότι με ψάχνει η ασφάλεια. Ποιος? Η δημοσιογράφος. Και θα ήθελα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος από τους δημοτικούς συμβούλους ουσιαστικά θύχτηκε και θεωρούσε το ότι είμαι η εγκληματίας κατά την άποψη του Δημάρχου ή άστο και με πιο ήπιο χαρακτηρισμό, ας πάρει το λόγο να το παραδεχθεί. Ακόμα, κύριοι κύριοι, και για τους θεματοφύλακες, σίγουρα είμαι κατά αυτών των κινήσεων και των εγγράφων, αλλά είναι επώνυμο και είναι ένας δημότης. Προσωπικά εγώ, από όποια θέση, θα ήθελα να ακούσω την άποψή του. Να πάει στον εισαγγελέα το έγγραφο. Αλλά όταν μέσα στη μία οικογένεια, όπως είναι ο Δήμος, με τους υπαλλήλους, έχει θύματα, έχει διασωληνωμένους, πρώτα προσπαθείς να τους πείσεις με ανθρώπινο λόγο και μετά να φτάσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να κρίνεις και να κατακρίνεις και να χαρακτηρίζεις. Όλα αυτά γίνονται για να προστατεύσουμε τους συμβούλους από τον εγκληματία. Αναφερθήκανε κάποιοι και για ένα προηγούμενο συμβούλιο που βγήκανε 5 θετικοί, 4 συμβούλοι και ένας υπάλληλος. Μήπως γίνονται για άλλους λόγους?